Πράσινο φως έδωσε το Υπουργείο Παιδείας για τη λειτουργία κινηματογραφικής σχολής στη Δράμα από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η σχολή, που θα διασυνδέεται με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, αναμένεται να λειτουργήσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Ήδη είναι πραγματικότητα, βγήκε το ΦΕΚ. Έχουμε την σχολή κινηματογράφου στην Δράμα, που είναι πολύ σημαντικό για την αναβάθμιση του θεσμού και συγχρόνως. Σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις για μια συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού συν το ΕΤΑΔ για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το στρατόπεδο του Ανδρικάκη. Συγχρόνως όμως, σε συνεργασία και με τον βουλευτή δράμας τον κύριο Μπλούχο, συζητάμε για την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής με την δημιουργία ενός ανοιχτού θεάτρου στις παρυφές του Κορυλόφου. Και συγχρόνως αρχίζουμε και τρέχουμε τα πολύ μεγάλα έργα τα οποία έχουν σχέση με τον Αντώνη Τρίτσι, γιατί έχουμε εγκριθεί σε δύο μεγάλα έργα. Το πρώτο έργο είναι η δημιουργία ενός πολυχώρου αθλητικού με τις κερκίδες του Εθνικού Σταδίου και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε άλλο ένα εγκεκριμένο έργο το οποίο είναι με τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου χώρου για άθληση όλου του περιαστικού δρόμου του Κορυλόφου και συγχρόνως έχουμε τις εργασίες ενός μεγάλου βρεφικού σταθμού για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στις μάνες, στις γυναίκες ή με τα παιδιά τους να δημιουργήσουμε έναν εφάμιλο χώρο που χρειάζεται σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Τρέχουμε πάρα πολλά προγράμματα σε σχέση με τη ΣΑΤΑ μας. Περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ είναι στη διαδικασία εντάξεων, χρηματοδοτήσεων αλλά και υλοποιήσεων αυτών των έργων. Άρα ουσιαστικά γίνεται ένας οργασμός έργων στο Δήμο της Δράμας και πιστεύω ότι αν η συγκυρία είναι κατάλληλη, γιατί έχουμε και το ενεργειακό κόστος και όλα αυτά εδώ τα καινούργια που βγήκαν τις τελευταίες μέρες, θα προχωρήσουμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στην Δράμα που θα είναι ορατό σε όλους τους συμπολίτες μας και στην πόλη και στις κοινότητές μας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, όμως θα γίνονται και διαζώσεις εργαστήρια στην πόλη της Δράμας. Η λειτουργία του προγράμματος σε συνδυασμό με τη δυναμική του Φεστιβάλ Δράμας, που κάθε χρόνο υποδέχεται το νέο αίμα της ελληνικής και διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής, αναμένεται να ενδυναμώσει τον παιδευτικό ρόλο του φεστιβάλ και βέβαια να αναδείξει την πόλη της Δράμας σε ένα από τα κατεξοχήν κινηματογραφικά κέντρα των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Έτσι, διευρύνουμε τις δράσεις του φεστιβάλ, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουμε όσμωση και μια κατάλληλη αλληλεπίδραση της σχολής κινηματογράφου και του φεστιβάλ κινηματογράφου, που είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα αυτού του τορμήματος. Οι φοιτητές θα μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε από τα δημιουργικό τομέα οπτικοακουστικών μέσων, όπως σκηνοθέτες, παραγωγοί, σεναριογράφοι, ενδυματολόγοι, σκηνογράφοι, διευθυντές φωτογραφίας, ηχολήπτες, κριτικοί κινηματογράφου και μοντέρ. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δράμας κύριο Χριστόδουλο Μαμσάκο για την ουσιαστική συμβολή για την επιτυχία αυτή, τον πρόεδρο του ΕΑΠ κύριο Οδυσσέα Ζώρα, γιατί το πίστεψε από την πρώτη στιγμή που συνεργαστήκαμε, και τον βουλευτή Δράμας κύριο Κωνσταντίνο Μπλούχο για το μεγάλο ενδιαφέρον και την υποστήριξή του στο εγχείρημα. Φυσικά, όλη την ακαδημαϊκή ομάδα με τη συμμετοχή του καλλιτεχνικού διευθυντή Γιάννη Σακαρίδη, που εργάστηκαν πολλές ώρες για την ολοκλήρωση του εξαιρετικά ενδιαφέροντος και ανταγωνιστικού αυτού προγράμματος.